Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το συνολικό σχέδιο της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης, το οποίο είναι ρεαλιστικό και με συγκεκριμένη προοπτική, ακριβώς επειδή για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά από πολλά χρόνια αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Φέτος είναι 3,6 σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 5,4 σε σχέση με πρόπερσι. Δηλαδή έχουμε δύο χρονιές συνεχών αυξήσεων. Όπως είπα, είναι για πρώτη φορά από το 2011. Και αυτό μας δίνει την βεβαιότητα ότι μπορούμε πια αυτά που προγραμματίζαμε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και ακριβώς τα προγραμματίζαμε γνωρίζοντας αυτή την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτούς τους αριθμούς προφανώς δεν συμπεριλαμβάνεται το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δεν συμπεριλαμβάνονται και διάφορα άλλα κονδύλια για τα οποία υπάρχει δέσμευση να προστεθούν για να υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες μας για την εκπαίδευση. Από του χρόνου, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2008, αρχίζουμε να πραγματοποιούμε το σχέδιό μας για την υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει υποχρεωτική προσχολική δίχρονη εκπαίδευση, 2 χρόνια δηλαδή νηπιαγωγείο, όπου την ευθύνη θα την έχουν οι νηπιαγωγοί, σε 205 δήμους από τους 345. Όλα αυτά είναι ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο σε βάθος τριετίας και η αρχή του ήδη άρχισε να υλοποιείται και θα συνεχίσει από το Σεπτέμβριο. Υποχρεωτική, λοιπόν, δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στους 250 δήμους από τους 345 και σε βάθος τριετίας σε όλους. Το δεύτερο, μία μεγάλη προσπάθεια που άρχισε, συνεχίστηκε από μας και θα συνεχιστεί, και αυτή είναι η πλήρης αναβάθμιση των ολοήμερων σχολείων. Τα ολοήμερα σχολεία, ξέρετε ότι φέτος επεκτείναμε τα ολοήμερα σχολεία και στα ολιγοθέσια σχολεία, σε όλα τα ολιγοθέσια σχολεία. Τα ολοήμερα σχολεία πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι ένας θεσμός που μόνο καλό είναι για τα παιδιά, δεν είναι ένα παρκάρισμα των παιδιών. Θέλει προφανώς πρόσθετο προσωπικό, θέλει προφανώς πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, αλλά η έννοια του ολοήμερου, ο θεσμός του ολοήμερου, είναι κάτι το οποίο τα τελευταία πάλι 2 χρόνια οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει αποδεικνύουν, νομίζουμε, και στην ελληνική κοινωνία ότι είναι ένας θεσμός τον οποίο πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης, προχωράμε σε αυτό που έχει σχολιαστεί αρκετά, τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η τσάντα να μένει στο σχολείο στα παιδιά του Δημοτικού. Υπήρξαν ορισμένες... Κύριε Υπουργέ, για 10 δεύτερα, μια και είστε και στο βήμα, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρία, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 44 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας. Καλώς ορίσατε, συνεχίστε. Η τσάντα, λοιπόν, στο σχολείο σχολιάστηκε από ορισμένους με σκοπτικό τρόπο, κάποιοι το κοροϊδέψαν κιόλας. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην εκπαίδευση, και το λέω πάρα πολύ επιθετικά. Η τσάντα στο σχολείο για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο δεν έχει μόνο ένα συμβολικό χαρακτήρα. Λέει προς τις οικογένειες, κυρίως προς τις οικογένειες,
ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα το Σαββατοκύριακο από το να διαβάζουν τα μαθήματα της Δευτέρας. Η ταύτιση του άγχους και κυρίως του άγχους της Δευτέρας, που είμαι σίγουρος ότι και οι φίλες και οι φίλοι θα το έχουν πάρα πολύ, για το πώς προετοιμάζει για την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορεί να είναι ταυτισμένο με την μαθησιακή διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε και τέτοιου είδους μέτρα, ώστε να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Και κυρίως να δώσουμε το μήνυμα ότι οι οικογένειες πρέπει να σκεφτούν πάνω στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, πάνω στο τι άλλα πράγματα μπορεί να γίνουν και όχι μόνο την αποκλειστική σχέση τους με τα μαθήματα. Επίσης, τέταρτο, ορθολογικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στο γυμνάσιο με την αλλαγή των βιβλίων. Σοβαρά προβλήματα στα βιβλία, πάλι αμαρτίες δεκαετιών, προσπαθούμε από κοινού με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να υπάρχει μια ορθολογικοποίηση και των προγραμμάτων και των βιβλίων. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινώσουμε πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Πέμπτο, το μεγάλο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο για το Λύκειο και την αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής. Είμαστε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει τρίτη Λυκείου. Η τρίτη Λυκείου είναι μια καθημερινότητα που δεν έχει καμία σχέση με μια επί της ουσίας παραμονής στο σχολείο. Αυτό είναι ένα πράγμα που όλη η κοινωνία πρέπει να το αντιμετωπίσει και πρέπει να το αντιμετωπίσει για να δούμε πώς θα ξανααναπτύξουμε το δημόσιο σχολείο στο σύνολό του. Η τρίτη Λυκείου λοιπόν είναι σήμερα μια παραμονή στο σχολείο ανάμεσα σε μια καθημερινότητα των παιδιών μιας ηλικίας πολύ δύσκολης ως προς την σχέση τους με τον έξω κόσμο και μιας απίστευτης καταπίεσης η οποία υπάρχει λόγω του συγκεκριμένου συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων. Εμείς λέμε λοιπόν μια δραματική μείωση των μαθημάτων, αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ένα απολυτήριο που θα έχει νόημα ώστε με τον βαθμό του απολυτηρίου να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και κυρίως να βρούμε τρόπους, και μελετάμε ακριβώς αυτό, ώστε τα παιδιά να σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Αυτό που θέλουν, όχι αυτό που είναι η 300η επιλογή τους, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η παθογένεια. Έκτο, έχουμε κάνει, και νομίζω το αποδέχονται όλες οι πλευρές αυτό, έχουμε πάρει εξαιρετικές πρωτοβουλίες ως προς τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικών για αυτές τις ανάγκες στα σχολεία μας και αυτό πρέπει να χαιρετιστεί, παρόλο που καθημερινά έχουμε πρόσθετα προβλήματα, αλλά έχουμε πρόσθετα προβλήματα γιατί γίνεται ένα πράγμα πολύ καλό στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό που γίνεται είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω με τα προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους. Ξέρουν ότι τα σχολεία μας μπορούν να υποδεχθούν αυτά τα παιδιά. Ξέρουν στα σχολεία μας ότι θα υπάρχουν ειδικοί για αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά έχουμε αρχίσει να λύνουμε έναν εντυπωσιακό αριθμό προβλημάτων και χαιρετίζουμε αυτήν την ωριμότητα με την οποία πάρα πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο πρόβλημα της καθημερινότητάς τους και βγαίνουν προς την κοινωνία, βγαίνουν προς τα σχολιά μας ακριβώς για να μπορέσουν να το μοιραστούν. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε τώρα τον Ιανουάριο στην νομοθέτηση και των υποστηρικτικών δομών που είναι απαραίτητες. Έβδομο στοιχείο είναι η κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακταίων σε πάρα πολλά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, αν κάποιοι θέλουν να σπουδάσουν κάτι, εκτός από τα πολυτεχνία, εκτός από τις νομικές και εκτός από, από τις ιατρικές, θα έχουν την δυνατότητα να μπαίνουν σε τμήματα που είναι το γνωστικό τους αντικείμενο είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν και με τη δημιουργία νέων τμήματων και με το να δώσουμε πρόσθετες θέσεις διδασκαλίας στα υπάρχοντα τμήματα. Όγδο είναι η νομοθετική ρύθμιση που καταθέτουμε άμεσα και έχει σχέση με το πού σπουδάζουν τα αδέλφια. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς που σήμερα
Υπάρχουν οικογένειες που συντηρούν 2 και 3 σπίτια, πέρα από το δικό τους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μια αριστερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση με ευαισθησίες στην κοινωνία πρέπει να το λύσει. Εμείς λοιπόν θα νομοθετήσουμε άμεσα ότι καμία οικογένεια δεν θα συντηρεί πάνω από ένα σπίτι εκτός από εκεί που μένουν οι ίδιοι. Και κάτω από ένα εισόδημα, τα παιδιά, εάν θέλουν, θα μπορούν να έρχονται εκεί που μένουν οι οικογένειές τους. Αυτό είναι μια δέσμευση, θα το καταθέσουμε αυτές τις μέρες και θα ψηφιστεί και θα ισχύει από το δεύτερο εξάμηνο μετά τον Φεβρουάριο. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρει μια μεγάλη πρωτοβουλία συνεργειών των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια. Όπως ξέρετε επίσης, τα ΤΕΗ είναι πολλές φορές θύματα μιας πολιτικής αλλοπρόσαλης επί δεκαετίες. Παρόλη αυτή την πολιτική έχουμε εξαιρετικά τμήματα στα ΤΕΗ, υπάρχουν πολύ σοβαρές συζητήσεις με πανεπιστήμια, οι συνέργειες και οι συγχωνεύσεις αυτές θα γίνουν με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια και ήδη προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός χθες στην Ελευσίνα, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δημιουργείται με τη συγχώνευση 2 ΤΕΗ, αλλά δεν είναι η απλή συγχώνευση των 2 ΤΕΗ. Δημιουργούνται νέα τμήματα με νέα γνωστικά αντικείμενα, νέα προγράμματα σπουδών. Ήδη επί 6 μήνες υπάρχουν επιτροπές που λειτουργούν πολύ εντατικά και σήμερα βγαίνει σε διαβούλευση η ίδρυση, το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το οποίο πρόκειται να παίξει εξαιρετικά πρωτοποριακό ρόλο στην δημιουργία και λειτουργία των νέων διετών δομών στα οποία θα πηγαίνουν τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις και τα οποία θα λαμβάνουν επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προσόντων. Άρα αρχίζουμε να βάζουμε και ένα λιθαράκι σε αυτή την μεγάλη ανάγκη δημιουργίας τεχνικών υψηλού επίπεδου. Τελειώνω. Τελειώστε όμως. Βεβαίως, ναι, κύριε Πρόεδρε, ήμουν σίγουρος ότι θα το πείτε, οπότε σας πρόλαβα. Τελειώνω. Υπογραμμίζοντας τον τεράστιο αριθμό υποτροφιών που δίνονται από το ΙΚΙ για τους μεταπτυχιακούς και κυρίως για τους μεταδιδάκτορες, μαζί και με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στον τομέα της έρευνας, ώστε να δημιουργηθεί σιγά σιγά αυτός ο χώρος, ώστε αυτός ο κόσμος να μην φεύγει στο εξωτερικό μόνιμα, ενώ θα μπορεί να πηγαίνει με μεγάλη ευελιξία. Και βέβαια, το Σάββατο στη συνεδρίαση που είχαμε με την Σύνοδο Πριτάνεων ανακοινώσαμε την αύξηση της έκτακτης επιχορήγησης με 41 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αύξηση 50%, είναι μια αύξηση που δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος που γίνονται όλα αυτά, όχι μόνο η επιχορήγηση αλλά και όλα τα άλλα που είπα πριν, είναι επειδή είμαστε πια πεισμένοι ότι πάμε σε μία κανονικότητα, πάμε σε μία οικονομική κανονικότητα, θα έχουμε αυτούς τους πόρους για να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις προχωρήσουμε και νομίζουμε ότι όλα αυτά αντανακλώνται και στον προϋπολογισμό μας. Εκείνο που πρέπει επίσης να φροντίσουμε και το λέω για να μην θεωρηθεί ότι θέλω να το κρύψουμε, είναι το σοβαρότατο πρόβλημα των διορισμών, των νέων διορισμών στην μέση εκπαίδευση και των διορισμών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ μας. Είναι ένα πράγμα που ξέρετε ότι υπερβαίνει τις δικές μας προθέσεις, είναι ένα πράγμα που είναι πρώτο στην ατζέντα των συνεννοήσεων που κάνουμε με τους θεσμούς και ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλά νέα με την ολοκλήρωση των διαφόρων αξιολογήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ακολουθήσει μία σειρά συναδέλφων πριν πάρει το λόγο μετά η κυρία Καιροβασίλη με βάση τον κατάλογο.